Κυριακή μας εκπομπή. Πρώτη μας εκπομπή και σήμερα θα ήθελα να ξενήσουμε ένα ποδοσφαιριστή μεγάλη ψυχή για την ομάδα του. Θα χαρακτήριζε ένα θηρίο που νιώθει ελεύθερο μόνο όταν το ρίχνει στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο υπάρχει μια ιδιαιτερότητα από την προσωπικότητά του. Έχει πετύχει να μην προκαλέσει ποτέ του και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς. Να καλωσορίσουμε τον Μαρίνο Σαρτσά, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Τι το ξεχωριστό είχε το φετινό πρωτάθλημα τόσο για σένα όσο και για την ομάδα σου? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω. Συγχαρητήρια για την εμπιστοσύνη σας. Τώρα όσον αφορά το πρωτάθλημα, ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα από γενικής απόψεως. Πέρασαμε αρκετές δυσκολίες. Ξεκινήσαμε από την Ευρώπη. Ο στόχος μας ήταν η ομίλη. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Και μετά έπρεπε σαν ΑΠΟΕΛ να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Βρεθήκαμε στο μείον 6 και έτσι είχαμε αρκετές συζητήσεις και γενικότερα από όλο το κόσμο. Υπήρξε αρκετή κριτική. Είχε μεγάλη κριτική εναντίον μας. Και όμως κλείσαμε πολλά στόματα με αυτό το πρωτάθλημα και πιστεύω ότι η κατάκτηση ήταν σε πολύ εντυπωσιακή ωραία. Αν είχες να σκεφτείς μέσα από τη φετινή πορεία, ποιο θα ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι για σένα? Εντάξει, φέτος εγώ δεν έχω αγωνιστεί σε πάρα πολλά παιχνίδια. Ήμουν περισσότερες φορές στον πάγκο της ομάδας. Χαρακτηριστικό θα πω το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, που έγινε αυτή η θεϊκή παρέμβαση θα το χαρακτηρίζα για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Έγινε το χάσιμο της φανέλας του Αντωνιάδη. Μου φώναξε ο προπονητής τελευταία στιγμή, μπήκα μέσα. Αλλά πίστευα όμως ότι θα κερδίζαμε το παιχνίδι. Δεν μπήκα μόνο και μόνο για να πω ότι ναι, θα πω μέσα για να πάρω συμμετοχή. Έτσι αλλιώς η συμμετοχή ήταν στο έως της καθυστερήσης. Ένιωθα με ό,τι έχω ιερό μου. Πίστευα ότι αυτό το παιχνίδι θα το κερδίζαμε και αυτό έγινε. Απλά να αναφέρουμε ότι ακόμα και ο Βάγκη Ιωβάνοβιτς ασχολήθηκε με περιστατικό και μετά το τέλος του αγώνα είχε να αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή θα τη γράψει στο βιβλίο της ζωής του ως ποδοσφαιριστή και ως προπονητή. Για να καταλάβουμε τη σημασία και τι είχε συμβεί εκείνη τη στιγμή. Για μην ξεχνούμε, η ομάδα εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο πλήν 6. Διατηρήθηκε στο πλήν 6 από την ανόρθωση και έπειτα ξεκίνησε η αντεπίθεση και η πορεία για τον τίτλο. Ναι, ήταν κομβικό σημείο, μπορώ να πω. Γιατί με μια απώλεια βαθμών θα μέναμε αρκετά πίσω και αυτό μας βοήθησε να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία μέχρι το τέλος. Επειδή είχες αναφερθεί στο λιγοστό χρόνο συμμετοχής τον οποίο είχες, μην ξεχνούμε και το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίσες. Σε κράτησε αρκετό καιρό έξω από τις προπονήσεις. Ωστόσο, τι ήταν αυτό που σε έκανε? Πολλοί θεώρησαν ότι θα ήσουν τελειωμένος, τελείωσε η καριέρα σου. Ωστόσο, εσύ επέστρεψες και αγωνίστηκες όσα λεπτά συμμετοχής έχεις πάρει. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις και να μην τα παραπείσεις? Εντάξει, ήταν ένας πολύ δύσκολος, μπορώ να το χαρακτηρίσω, τραυματισμό. Αλλά δεν είναι τραυματισμός μυϊκός ή οτιδήποτε άλλο, ήταν θέμα υγείας. Πέρασα μια καστανιδιότητα που δυστυχώς ήταν υιογενής και μου προκάλεσε αμέσως ρήγμα στο περικάρδιο. Αυτά συμβαίνουν, δυστυχώς συνέβη και σε μένα. Και έπρεπε να μείνω για αρκετό διάστημα εκτός προπονήσεων. Ευτυχώς για μένα ήταν το πιο ανώδυνο. Μπορούσε να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Και είμαι άνθρωπος πεισματάρης. Πιστεύω είμαι πολύ της δουλειάς. Και ποτέ μου δεν τα παρατάω έτσι εύκολα στη ζωή μου. Μ' αρέσει να
να παλεύω για ό,τι για το κατάφερα και χτίσα μέχρι τώρα. Και ποτέ μου δεν σκέφτηκα να σταματήσω το ποδόσφαιρο για αυτόν το συμβάν. Οικογένειά σου, να υποθέσω, ποια στάση είχε με τη δικιά σου απόφαση? Η οικογένειά μου ήταν πάντοτε στο πλευρό μου και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για δημοσιά. Και η στήριξη τους ήταν πολύ, πάρα πολύ καλή και πολύ θετική, και ώστε ούτε και ήδη δεν ήθελα να σταματήσω, και αυτό με βοήθησε πολύ περισσότερο. Να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Θέλω να περάσουμε σε ένα τεράστιο κεφάλι κατά από ΕΠ. Τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς φεύγει. Εσύ ήσουν από τους τυχερούς που τον έζησες για όσα χρόνια πήγαν ο ίδιος στον ΑΠΟΕ. Τι ήταν αυτό που είδες στο πρόσωπο αυτού του προπονητή με τις τόσες επιτυχίες? Τα πόστα που έχουμε στον Αρχάγγελο δεν λειτουργήσει σωστά, τότε όλη η λειτουργία της ομάδας θα πάει χαμένη. Θα βρούμε έναν εξίσου καλό προπονητή. Έχουμε πάρα πολλά για τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Μπορεί να μας φτάνει η εκπομπή. Εγώ τον έζησα και το 2003 και τον έχω ζήσει από το 2008 μέχρι σήμερα. Είναι ένας ξέρω τους χαρακτήρας σαν προπονητής. Πιστεύω είναι ο καλύτερος που έχω δουλέψει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επαγγελματίας, δουλεύει για αυτήν την ομάδα με ό,τι έχει και δεν έχει, αφοσιωμένος στη δουλειά του, που πιστεύω δεν το έχει κανείς άλλος προπονητής μέχρι τώρα στο ΑΠΟΕΛ. Πολύ μελετημένος, πάρα πολύ μελετημένος, ειδικά για την αντίπαλη ομάδα. Ξέρουμε σε κάθε παιχνίδι τα πάντα για τον αντίπαλο μας, ώστε είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε το κάθε παιχνίδι. Και ιδιαίτερα όταν παίζαμε και στο Champions League. Γι' αυτό και κάναμε αυτές τις πολλές χαρακτήσεις εξωπραγματικές πορείες, γιατί θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μας. Αυτός ο προπονητής μας έδωσε ένα στίγμα, έναν δικό του χαρακτήρα μέσω προπονήσεων αλλά και μέσω παιχνιδιού. Έχω περιέργεια να μάθω οι προπονήσεις πώς λειτουργούσαν με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, γεννάτε προπόνηση, πώς νιώθατε εκείνη τη στιγμή, τι σας έκανε να καταφέρνετε τελικά να βγάζετε κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, όποιο χρόνο και χρειαστεί, να μην στον αγωνιστικό χρόνο, να βγάζει 100% το πίνακα του, ίσως και περισσότερο θα έλεγε. Ναι. Υπήρχε μια σοβαρότητα στις προπονήσεις, κανένας καθησυχασμός, πειθαρχία στις προπονήσεις, ώστε ό,τι κάνεις την προπόνηση, το κάνεις και στο παιχνίδι. Αυτός είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου και δεν αλλάζει, γιατί εμείς έτσι πρέπει να το αλλάξουμε. Ό,τι κάνεις την προπόνηση, το κάνεις και στο παιχνίδι. Φυσικά, να αναφέρω και για τους άλλους βοηθούς, γυμναστές, γιατί είναι δουλειά όλων αυτά τα χρόνια που έχουμε δουλέψει και έχουμε καταφέρει τόσα πολλά. Να αναφερθώ ιδιαίτερα στον γυμναστή της ομάδας, Γιώργο Παρασκευά, που κατά την άποψή μου είναι το άλφα και το ωμέγα, ο γυμναστής της ομάδας, να μπορεί να έχει την ομάδα φρέσκια, να έχει την ομάδα σε πολύ ψηλό επίπεδο, να προσέχουμε από τραυματισμούς, ειδικά τα ψήματα, οι προπονήσεις είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, πολύ δυνατές. Φυσικά η βοηθή, Γιάννος Ιωάννου, ο Έρακ, ο Χριστός ο Κόντης,
και ο κύριος Σούμιτς από το επιτελείο εκεί κάνουν εξαιρετική δουλειά ώστε να έχει μια ομαλή λειτουργία και η προπόνηση αλλά και γενικά στα παιχνίδια. Μάριος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής, Γιώργος Σαββίδης, το επιτελείο εκεί στον Αρχάγγελο που προσπαθούν να έχουν μια ροή στα πράγματα. Απλά να αναφέρω ότι μέσα από όλα αυτά βλέπω να κάνω μια ερώτηση και μου αναφέρει όλο το προσωπικό από εδώ. Δηλαδή, βλέπουμε και σε ένα ξεχωριστό σαν άνθρωπο πόσο εκτιμάς αυτούς που δουλεύουν δίπλα σου, αλλά και πόσο ομαδικό ήταν όλα αυτή η δουλειά που γινόταν στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, γιατί αν έναν από τα πόστα που έχουμε στον Αρχάγγελο δεν λειτουργήσει σωστά, τότε όλη η λειτουργία της ομάδας θα πάει χαμένη. Ξέχασα να αναφέρω ένα κακό πολύ σημαντικό, είναι οι ψωευτές, οι γιατροί, ο γιατρός ο Σχίζας, ο γιατρός ο Ιάννης, ο ψωευτής ο γωνιάτης, με τα άλλα παιδιά εκεί. Εάν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν θα υπάρχει και η σωστή λειτουργία, γιατί κακά τα ψήματα, οι τραυματισμοί σε ένα ποδοσφαιριστή είναι μέσα στο παιχνίδι. Και είναι πολύ σημαντικό να εμπιστεύσεις όσο πιο σύντομα γίνεται ξανά στους αγωνιστικούς. Η επόμενη μέρα για τα βοήθεια θα ήταν χωρίς τον Ιβάγιο Ιβάνοβιτς. Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να υπάρχει μέτρο σύνδεσης για τον άλλον προπονητή που θα έρθει λίγα σύντομος. Πρέπει να του δοθεί χρόνος, όπως δόθηκε και στον κύριο Ιβάνοβιτς. Και εντάξει, βλέπουμε πως θα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρούμε έναν εξίσου καλό προπονητή ώστε να κάνουμε τα ίδια βήματα και μεγάλα βήματα. Θες να επιστρέψουμε στα προσωπικά σου, ας το θέσω έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ποδοσφαιριστές, σημαίες για μια ομάδα, η οποία είναι ουσιαστικά ένας ποδοσφαιρικός χάρτης που καταθέτουν την πορεία της ομάδας και την ιστορία. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές βλέπουμε να είναι ο Στίβεν Τζέραντ του Λιβερπούλ, ο Φράντζιο Σκοτώτης στη Ρώμα, είναι ο Ράιαν Γκίγκς στη Manchester United. Είσαι και εσύ, συμπληρώνεις περίπου 18 χρόνια παρουσία στον ΑΠΟΕΛ. Τι είναι αυτό που κρατάει ένα ποδοσφαιριστή για τόσα χρόνια σε μια ομάδα? Η άποψή μου είναι η σκληρή δουλειά, η θέληση το να παραμείνεις σε μια ομάδα, η καλή λειτουργία στην ομάδα, πολύ σημαντικό, οι συμπαίκτες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το αν θα έχεις μια μακρόχρονη πορεία σε μια ομάδα, ώστε να πείθεις ότι ναι, μπορείς να αγωνίζεσαι για τόσα χρόνια. Πιστεύω αυτοί είναι οι παράγοντες. Η επιτυχία μπορεί να παίζει το δικό της ρόλο. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι σε μια επιτυχημένη ομάδα, τότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα να παραμείνεις. Εντάξει, δεν θα το έλεγα αυτό ότι είναι παράγοντας σημαντικός, αλλά όχι και πιο σημαντικός, γιατί ο Φραντζέσκο Τότι έχει πολλά χρόνια πάρει το πρωτάθλημα. Όντως. Αλλά βέβαια παίζει ρόλο για σένα, για το πρεστή σου, για την εικόνα σου σαν αρχηγός της ομάδας, αλλά δεν νομίζω να είναι πιο σημαντικός παράγοντας. Ποια είναι η σημασία της επιτυχίας μέσα από τα χρόνια? Δεν μην ξεχνάμε, από το 1995 είχες πάρει δύο πρόσωπο πρωτάθλημα. Δηλαδή, είσαι δημιουργή. Ποια είναι η διαφορά μέσα από τα χρόνια που σου αλλάζει ένα τρόπαιο? Έτσι, όταν βρίσκεσαι στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, συμμερίζεσαι με αυτήν την εικόνα, με αυτήν την άποψη, με αυτήν την ιδέα. Γιατί κακά τα ψήματα όταν είσαι στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ πρέπει να πρωταγωνιστείς. Εγώ θέλω να συνεχίσω στην ομάδα
είναι ό,τι καλύτερο έχω, έχω βιώσει. Θα είναι λάβει τα τσάσα, θα έλεγα. Didn't take nothing. Και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτήν τη δύσκολη ομάδα, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα με μεγάλη πίεση, δεν μπορείς να αγωνιστείς στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τώρα, όσον αφορά τους τίτλους, πρέπει να παίρνεις τίτλους, γιατί η ομάδα έτσι είναι γεννημένη. Στο σπίτι φαντάζομαι θα υπάρχει ένα μουσείο γεμάτο τρόπαια. Μπορεί να θεωρηθεί ως η ολοκλήρωση ενός ποδοσφαιριστή. Ναι, είναι το επίτευγμα όλων αυτών των χρόνων. Οι θυσίες που γίνονται για να κατακτήσεις ένα πρωτάθλημα ή ένα τρόπαιο. Και αυτό είναι κάτι το προσωπικό, είναι κάτι που σε γεμίζει σαν άνθρωπο, σαν ποδοσφαιριστή. Διερωτούμε αν στην τροπεδοθήκη σου πάεις, τα βλέπεις, τα κοιτάς, έρχονται αναμνήσεις σε εσένα. Στο παρόν ακόμη δεν τα έχω κοιτάξει. Δεν ξέρω μετά που θα σταματήσω, σίγουρα θα ρίχνω μια ματιά. Θα λέω στα παιδιά μου, α, εδώ βγήκα καλύτερος παίχτης, εδώ ήταν το πρωτάθλημα της τάδε χρονιάς και ούτω καθεξής. Σε λίγες μέρες κλείνεις τα 35 χρόνια. Τα περισσότερα με μία μπάλα στα πόδια. Τι είναι αυτό που μπορεί να εύχεσαι ως ποδοσφαιριστής, ως αθλητής, αλλά και ως οικογενειάρχης? Δυστυχώς μεγαλώνω. Δεν μένω εκεί που ήμουν στα 17 όταν ήρθα. Δόξα τω Θεώ, όμως έχω καταφέρει πάρα πολλά με αυτήν την ομάδα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αρχιδέω να έχω υγεία. Δηλαδή, χωρίς την υγεία μας δεν μπορούμε να καταφέρουμε οτιδήποτε. Υγεία όχι μόνο σήμερα, αλλά και γενικά σε όλο τον κόσμο, αλλά στην οικογένειά μου, που θέλω ξανά να τους ευχαριστήσω, που χωρίς τη στήριξη τους δεν θα πετύχαινα αυτά που πετύχαινα. Τώρα, ακόμη δεν έχω συζητήσει ούτε με την διοίκηση να θα συνεχίσω ή όχι. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εγώ θέλω να συνεχίσω στην ομάδα που αγαπώ και αγάπησα και τώρα. Να αγωνίζεσαι ποδοσφαιρικά ή ίσως από έναν άλλο πόστο? Όχι ποδοσφαιρικά, γιατί αυτό που ξέρω να κάνω είναι να αγωνίζομαι. Τώρα θα με αφήσουμε από άλλο πόστο, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά αυτό που επιθυμώ είναι να συνεχίσω για ακόμη ένα χρόνο. Γνωρίζω ότι διατηρείς και ένα γυμναστήριο. Ναι. Μίλαμε λίγο. Δεν είναι μόνο γυμναστήριο, είναι κέντρο αποκατάστασης φυσιοθεραπείας και γύμνασης. Είναι, ονομάζεται Sport Dimension Cyprus. Είναι στο ΓΑΣΥΠ, στο δεύτερο όροφο του Αλέκτρα. Είναι ένας ωραίος χώρος που μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε ή να κάνει την εκείμνασή του ή αν του συμβεί οτιδήποτε ή με ταχυδητικά ή πριν να του συμβεί οτιδήποτε τραυματισμός, να κάνουμε τη φυσιοθεραπεία. Και το πλεονέκτημα που έχουμε πάνω στο ΓΑΣΥΠ είναι ότι υπάρχουν τα γήπεδα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε μια συνεργασία με τον εργοφυσιολόγο κύριο Γιώργο Ζιώα, που είναι και ο εργοφυσιολόγος της ομάδας του ΑΠΟΕ. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε μια ψυχή συνεργασία. Και κάνουμε, ασχολούμαστε με το performance, είναι απόδοση αθλητών. Μπορούμε να βοηθήσουμε στην ενδυνάμωση, την ευρωμική συναρμογή. Πιστεύω είμαστε καινούργιοι στον χώρο αυτό, αλλά με τη σκληρή δουλειά θα τα καταφέρουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ σε έχει αγαπήσει. Για σένα αυτή η αγάπη, τι σημαίνει? Η αγάπη του κόσμου του ΑΠΟΕΛ είναι ό,τι καλύτερο έχω βιώσει
σε αυτά τα χρόνια. Και τώρα που μιλάμε, η αγάπη του κόσμου είναι ανεκτήμητη. Το βλέπω σε καθημερινή βάση. Είναι ένα πράγμα που θα μου μείνει χαραγμένο, θα το ξεχάσω ποτέ μου. Και πιστεύω το ανταποδίδω μέσα στην αγωνιστικότητά μου. Και την ψυχή που παράβει. Την ψυχή που παράβει, με το σοβαρότητα που με διακατέχει σαν αρχηγός της ομάδας. Κάτι τελευταίο, ένα σύνθημα το οποίο σου αρέσει να ακούσω από την Κερκίδα, ποιο θα ήταν? Είναι αρκετά τα συστήματα που μου αρέσουν. Ένα είναι για σένα που χάσω το μυαλό. Το άλλο είναι πριν από χρόνια στη Λευκοσία. Αλλά και το πιο ωραίο είναι η βαριά. Η φανέλα που σαλτσιά θα έλεγα. Ναι. Που έχει έτσι τα τελευταία χρόνια μου το έχουν αφιερώσει. Είναι ένα ωραίο σύνθημα. Νομίζω ότι εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σου εδώ και να σε ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε και ελπίζω η εκπομπή σας να πάει όσο πιο ψηλά. Ευχαριστούμε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα.